την Οργανωτική Επιτροπή. Από αυτή λοιπόν τη συνάντηση την οποία κάναμε και τη σύνθεση την οποία έτσι όλοι μαζί ήταν δώσαμε, προκύπτει το εξή. Ποιοι ήταν αυτοί οι συνάδελφοι, να καταλάβω. Παλιά μέλη, παλιά μέλη από την προηγούμενη φεστιβάλ του Ιππίου, έτσι την Οργανωτική Επιτροπή και άλλα μέλη εκτός από αυτά που συμμετείχαν. Αλλά συμμετείχαν στην ευρύτερη ομάδα έτσι, της, που είχαν συμμετοχή στην οργάνωση της, του περσινού φεστιβάλ του Κιού και παρέστασε και ο κύριος Ντρίς, ο Κώστας, ο οποίος μετέχει και στην παρούσα σύνθεση. Σαν μετέχει. Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσω έτσι στην αναρτήμη των ονομάτων και μετά ότι θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ο Δήμαρχος ήταν παρουσιακό. Όχι. Το Δήμαρχο και εμείς που ανακοινώσαμε έτσι αυτή τη σύνθεση που αποφασίσαμε τα μέλη και δεν έχει άλλη εκφράση άποψη. Λοιπόν, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, τα υπαντή φλόρα. Ναι, εντάξει, πρώτα. Αναπληρωτής πρόεδρος και υπεύθυνη της ομάδας εθελοντών, Αναταλή Γιούλη, που ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπεύθυνος Οικονομικού Τζίτζης Νίκος, υπεύθυνος Οργανωτικού Τρεις Κώστας, υπεύθυνος Μάρκετινγκ της Διαφήμισης της Αρμανίτης Τάσος Κατσουνικολάου Δέσποινα. Εδώ εκδηλώσε την επιθυμία της η θέση να συμμετάσχει σε αυτή την εξαπέλα που μάθησε εδώ το πέρα. Αρμανίτης Τάσος. Υπεύθυνος Εμπορικής Έκθεσης. Καλό θα ήταν να, εκτός από αυτούς που ξέρουμε, δηλαδή κάνουμε σαν εκκλησία. Σαν να τελειώσει με ολικότητα. Ναι, όχι, τι επαγγέλλεται, τι είναι ο καθένας, ναι, για να ξέρουμε. Εγώ ξέρω, εγώ την αδελφό στην πέντη Αρμανίτη της Ιστοπίου. Ναι, εντάξει, είναι μακέτη. Ο άλλος έχει μάκετη, ναι, σε αυτό και βλέπει, ναι. Ο υπεύθυνος Εμπορικής Έκθεσης Παταγό Στράτο Μπίτρου και εκεί είναι η συμπατριώτησά μας. Η Κική, η οποία είναι η αδελφή του παιδιού που έχει το... τις εφημερίδες. Του πήρε τον τύπο. Είναι γεννήτσα, αλλά δεν στην Αθήνα και πάει την εδώ. Υπεύθυνη γαστρονομίας Πετρά Ελάνια. Υπεύθυνη παιδικής ψυχαγωγίας η Γεωργοπούλη Γαρκοντούλα Δασκάλα. Υπεύθυνος της ομάδας καλλιτεχνών και τα λοιπά ο ΑΣΠΕ, Πουλών. Υπεύθυνος των σεμιναρίων είναι Παμένο Αγροτικός Σύλλογος και βαρύ στην Αντιπατή του Ελένη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και συμμετέχει η Επαγγελματική Ένωση Έγινας, καθώς και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός. Έτσι, από αυτή λοιπόν τη σύνθεση, ένα ευέλικτο σχήμα το οποίο θα έχει και την όλη καθοδήγηση και επίπτωση και για καλύτερο συντονισμό έχουμε μπει μια εκτελεστική επιτροπή την οποία θα αποτελούν οι αλφαντοί Φλόρα, Τρίτης Νίκος, Τρεις Κώστας, Αρμανίτης Τάσος και Ασπέ Πουλών. Η οποία θα έχει τον ρόλο του γενικού συντονιστή και θα έχει και έτσι για πιο ευέλικτο σχήμα και για γρήγορες αποφάσεις, έτσι για να μην μπατευόμαστε όταν μπατεύεται όλη αυτή η σύνθεση. Εγώ, αυτή ήταν, όπως σας είπα, η σύνθεση, η οποία βγήκε μετά από συζήτηση την οποία κάναμε, την οποία σας φέρνω για έγκριση και την πρώτη ψήφιση. Ποιος ήταν εκεί, έτσι, ήταν εκεί, στον Βασικό Σύλλογο, δηλαδή. Όχι, όχι. Δεν είναι μετά την παρουσία του. Όχι, και έχουμε και τη συγκατάθεση της Επαγγελματικής Ένωσης, η οποία θα συμμετέχει σε αυτή τη σύνθεση. Λοιπόν, για να συνεχίσω τη συζήτηση, καταρχήν δεν είχε ξαναγίνει να τις προηγούμενες φορές, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι και μου διαφέρει, να εγκρίνουν εμείς την οργανωτική. Και πέστε. Δεν θυμάμαι, θα σας το πω. Λοιπόν, όμως κανονικά αυτό δεν έρχεται κάτι έτοιμο να το ψηφίσουμε. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, εμείς εδώ τώρα είμαστε πρώτοι τελεσμένοι. Θεωρητικά. Ναι, θεωρητικά. Θα έπρεπε να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να προτείνουμε κάποια άτομα. Και βεβαίως τώρα παραδείγματος χάρη ερχόμαστε εδώ να ψηφίσουμε ένα σχήμα στο οποίο συμμετέχετε και εσείς και η κυρία Αντελή. Λοιπόν, λοιπόν, είναι λίγο άκομψο τώρα για κάποιον
να μην ψηφίσει, γιατί αμέσως έρχεται αντιμέτωπος. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει συζητηθεί εδώ, εφόσον το φιστίκι, το τέταρτο μάλλον, είναι κάτω από την, κάτω από τις τελούγες της ΚΕΔΑ πάλι, το οποίο εκδημήπως αναξαρτοποιηθεί και κάτι τέτοια. Θα έπρεπε να έχουμε περισσότερο λόγο στη σύνθεση αυτής της Επιτροπής. Θα έπρεπε δηλαδή να... δεν ξέρω πώς πάρθηκε η απόφαση να μαζευτείτε και να αποφασίσετε και... δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο περίεργα όλα αυτά τα πράγματα, με την καλή έννοια βέβαια. Γιατί θα έπρεπε, εφόσον είμαστε ΚΕΔΑ και εφόσον θα εντελείμουμε τιμολόγια, προϋπολογισμούς και απολογισμούς, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο λόγο και στην επιλογή και στη σύνθεση της Επιτροπής. Εγώ αυτό το προβληματισμό εκφράζω. Και θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να προτείνει και άλλα άτομα. Δεν είναι τελειωμένη αυτή. Στην πρόταση αυτή που κάνει το Προεδρείο, Δεν μπορούμε να εισαγάγουμε άλλους. Για τα πρόσωπα κάποια. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όπως θα είναι το πρόταση, αλλά αν θέλει να προσθέσει κάποιο άτομο, δηλαδή δεν θα μπορεί. Ή είναι τελειωμένο. Κάνουμε την πρόταση τη ζωή του και φεύγουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γι' αυτό ρώτησα λοιπόν. Για να μην το. Για να υπάρχουν κάποια διευθύνσει. Καταρχήν, δεν σίγουρα την επίδοση την έχουμε έτσι και να φέρει σε επιχείρηση. Και για να μπορέσουμε έτσι και εμεί να. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία έρχεται και πρέπει να υπάρχει μια εισήγηση. Αυτή η εισήγηση δεν την έβγαλε από τον κόσμο, όπω σα είπα έτσι. Ναι. Συζητήσαμε με πρωτοβουλία των παλιών μελών, έτσι και παρουσία ευρύτερη μια ομάδα. Και αποφασίστηκε η σύνθεση αυτή για καλύτερη αποτελεσματικότητα. Ναι, αλλά το ξεκίνημα αυτή τη σύνθεση δεν έπρεπε να γίνει από το μέσα. Εγώ εκεί είναι που το διοικητικό συμβούλιο. Βλέπω διάφορα πράγματα. Όχι, δεν υπάρχουν διάφορα πράγματα. Σαν παράκαιτο να βλέπω. Δεν ξέρω να τον όρο, αλλά κανονικά έπρεπε η κουβέντα να ξεκινήσει από εδώ. Γιατί όσο χρόνο που δεν ακούγεται τίποτα για το πιστή, ήξερα από ότι γίνονται διάφορε. Ζυμώσεις, να το πω έτσι. Κάναμε καμία διάφορη ζυμώσεις. Όχι, λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω τι είναι, όπως είναι, αλλά θα έπρεπε η κουβέντα να ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό μέσα εδώ. Εμείς τι γίνεται. Έτσι. Ναι, εμείς τώρα, σαν διοικητικό συμβούλιο, έχουμε, όπως σας είπα, την επίβλεψη και την ευθύνη έτσι της οργάνωσης. Τώρα, την πρόταση η οποία έρχεται, έτσι, είναι αποτέλεσμα δύο συγκεντρώσεων, οποία έγινε ουσιαστικά του Σαββάτου του Λαζάου που συγκεντρωθήκαμε και περισσότερα άτομα κτλ. Και μέσα από αυτή τη σύνθεση και την απόσταση που είχε κάνει τέτοια κτλ. Το κόμμα να μπήκε άλλο από αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι δεν έρχεται σήμερα εδώ απλά και μόνο για να σα το επιβάλλουμε, πού να το πω, κατάλαβα τι γίνεται. Έγινε μετά από κάποια συζήτηση, από κάποια διαβούλευση, από κάποια αποτέλεσμα ανθρώπων που δεν είναι άποψη ούτε του Δήμαρχου ούτε δική μου. Για να έχουμε έτσι, έτσι, σε κάθε πράγματα. Έτσι, είναι ένα αποτέλεσμα συζήτηση και απόφαση κάποιων ανθρώπων. Η οποία είχαν προσφέρει και τι προηγούμενε δηλώσει, από τι προηγούμενε συναντήσει του φεστιβάλ του Ιτικού και έτσι και έγινε αυτή η σύνθεση, η οποία σα καταδέχομαι. Δηλαδή, όσοι μετήχαν στη συζήτηση είναι και μέλη που έγκριση. Νίκο. Άνοιξε από εκεί. Το ενδιαφέρει εμένα δεν είναι ο τρόπος που διαλέχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αν αυτοί οι άνθρωποι είναι πράγματι καλοί αυτή τη δουλειά που έχει να γίνει. Και εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή. Και το πάρα πολύ καλή δεν το βγάζω έτσι από τον αέρα. Το βγάζω επειδή για την αρχή του Χριστιανικού ήταν από τα άσχετα, δεν ήμουν σε καμία επιτροπή και ρέστα ή οπότε δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά επειδή ξέρω ότι πολλοί από του ανθρώπου δούλεψαν πάρα πολύ και συγκεκριμένα και καλά, δεν ξέρω βέβαια τι ποιο Μαρουανίδη ο Τάσο ή δεν ξέρω πα περιπτώσει. Πάντω και χαίρομαι ιδιαίτερα, επειδή την περασμένη φορά είχα κάνει και μια. Ναι, πα περιπτώσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Την περασμένη φορά είχα κάνει πρόταση τριών ονομάτων και βλέπω και τα τρία μέσα από την Επιτροπή και χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν αναφέρω ποιο. Απλώ λοιπόν, εγώ θα την ψηφίσω αυτή την πρόταση, γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ένα καλό τη θέση.
χωρίς πολύ συζήτηση. Τώρα βέβαια δεν ήταν και τόσο λεπτό ότι παίρνουμε μια απόφαση χωρίς να έχουμε ερωτηθεί, αλλά αυτό δεν με απασχολεί. Με απασχολεί η ουσία η οποία θα είναι να γίνει να καλύψει την κυβέρνηση. Αυτά ήθελα να πω εγώ και ψηφίζω την πρόταση αυτή. Αυτό ήθελα να πω. Για να στο ερώτημα ότι να βάλει το τάξη, θα το τρίτο. Θα συζητούσαμε με θέμα για να αναλάβουμε πλήρως από την ίδια τη σκέδα και θα συζητάγαμε και θα αναλάβανε στο φυστήρι. Ξαφνικά, σε ανύποπτο χρόνο, το φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν το έφερε ο πρόεδρος της σκέδα ή αν το έφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πεπλήτης, να συζητήσουμε για το φυστήρι Fest. Αυτό πάνε για να δείξουμε. Δεν συζητήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για το φυσική φέση και κανούλα. Σε κανονίσει να συζητήσει. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι συμπεράσματα βγάλαμε από εκεί. Από τότε όμω δεν συζητήσαμε ποιοι θα στελεχώσουν και παντρώσουν, ποιοι θα στελεχώσουν για να μην είναι ένα τέτοιο γενικό αυτό που έχουμε την υπόθεση. Ποιοι θα στελεχώσουν για το φυσική φέση. Δεν έγινε καμία συζήτηση στην ΚΕΔΑ. Ξαφνικά έρχεται μια επιτροπή, αυτή είναι. Έχει γίνει ένα μεγάλο παρασκήνιο. Στην πρώτη συνάντηση έτυχε και είχαν ενημερωθεί από την κυρία Φλόρα και συμμετείχα. Στη δεύτερη συνάντηση δεν ενημερώθηκα και ξαφνικά μου έρχεται ένα χαρτί αυτά τα άτομα. Δεν διαφωνώ την άξιο όλα τα άτομα. Αυτό δεν το συζητάμε. Διαφωνώ με τον τρόπο μεθόδευσης. Γι' αυτόν τον λόγο και δεν θα το ψηφίσω. Έτσι όπως είπε, με ενοχλεί. Πρώτα έρχεται στο Δημόσιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑ και το έχουμε πει. Παίρνουμε τις αποφάσεις και επιλέγουμε και τα άτομα. Και τα προτείνουμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Το ονόμαστε Μαριονέτες και Πιάστας σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ δεν το ανέχομαι. Αφού έχει λογική το Φιστίκι Fest να μην έχει πολιτικά πρόσωπα, γιατί αυτό που πληροφορήθηκα, προτείνω να μην είναι ούτε ο πρόεδρος της ΚΕΔΑ και να είναι η κυρία Βεγγέλη, να είναι άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό δεν μπορώ να μιλάω πολιτικά πρόσωπα. Ναι, έχουν πει στη συζήτηση που έγινε στο. Που επιλεχτήκαν τα άτομα, αν δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Δημοτική σύμβουλη. Κάνε. Αυτό δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Εγώ αυτό πληροφορήθηκα. Εγώ δεν κάνω και μια υπέρβαση. Και κάνω και μια υπέρβαση. Και κάνω και μια υπέρβαση. Να μην. Να πληροφορήθηκα. Δεν ξέρω αυτό. Κάνω μια υπέρβαση. Κανένα πολιτικό πρόσωπο στο Φιστίκι Fest. Έτσι, αν είσαι από την αιγίδα τη ΚΕΔΑ είναι, ο πρόεδρο στι απονομέ θα είναι. Στο σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει και που υπήρξε στην ΚΕΔΑ, στην ΚΕΔΑ, στο Φιστίκι Fest, είναι να υπάρχει μια οικονομική επιτροπή τριμελής μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑ. Γιατί εμείς υπογράφουμε, θα τα ελέγχουμε όλα. Πλήρη διαφάνεια. Τριμελής για άλλα δημολόγια και για όλους τους διαγωνισμούς μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑ. Τριμελής επιτροπή. Η οικονομική επιτροπή δηλαδή. Ναι, να υπάρχει μια οικονομική επιτροπή τριμελής με τρία άτομα. Θα το ναι, με τρία άτομα. Μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑ. Έκανα λάθος. Δεν υπάρχει τώρα στην προσυγγνώμη για να καταλάβω. Από την ΚΕΔΑ. Η ΚΕΔΑ. Όχι στο Φιστίκι Fest, δηλαδή τα τιμολόγια όλα που έχουν έρθει από την ΚΕΔΑ. Εκεί στο Φιστίκι Fest τα τιμολόγια δεν τα πληρώνουμε. Εμείς το ελέγχουμε. Εδώ. Τώρα δεν ελέγχονται κανένα. Νικό, είναι ο πρόεδρο. Άσε να πει για να το δει αυτό. Δεν είναι ο πρόεδρο. Κανένα πολιτικό πρόσωπο. Στο Φιστίκι Fest. Νικό, δεν γίνεται τώρα. Γιατί αφού κάνουμε προβλήματα. Άλλο. Αν έχουμε λεφτά τη χορηγία τη. Της ΔΕΗ για το φυσίκι του καινούργιου. Εντάξει, θα ήθελα να δω και πώς έγινε και η επιλογή των μελών. Δηλαδή, ξαφνικά μεταξύ μας. Προτείνω τον κύριο Θοδωράκη να μπει στην επιτροπή του Φυσίκι Fest και για να είμαστε πει εντάξει, να δωσάμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν θέλουν να προτείνουν παρατάξεις δικούς τους άνθρωπους. Σε ποια υποδοχή. Σε ποια υποεπιτροπή, είναι σχετικό του ρόλο. Πού το προτείνεις. Ποιο. Το κ. Θεωράκη, σε ποια υποεπιτροπή να γίνει. Ευχαριστώ. Σε ποια αρμοδιότητα, αυτό πω έτσι. Σε ποιο. Να προχωρήσουμε το Βασίλη, εντάξει, θα δούμε. Όσον αφορά η άλλη μορφή, έτσι να... και να προχωρήσουμε έτσι με διαφορετικό... Παρόλο που στα συμβούλια τη ΚΕΔΑ, στον απολογισμό δεν ήμουν. Λέω επειδή είχε γίνει η πρώτη συνάντηση, η πρώτη συζήτηση και έγινε εκεί. Έτσι, έγινε μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και προσπαθήσαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε όσο μπορούμε
την Ομαδική Επιτροπή. Η Ομαδική Επιτροπή αυτή έχει η επόμενη κίνηση που πιστεύω ότι θα γίνει και τα λοιπά, είναι να ανοιχτεί στον κόσμο. Κάποια στιγμή, έτσι, μετά τη Λάνα, που αποφασίσουμε σήμερα αυτή τη σύνθεση, θα πρέπει να προχωρήσει στον κόσμο και να συμμετάσχει έτσι περισσότερο κόσμο σε αυτές τις επιτροπές. Για συμμετοχή του κόσμου, για παροχή εθελοντισμού και οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή την επιτροπή μπορεί να συμμετάσχει και ο κύριος Στοντράκη, ο Ξησί, και ο Γιάννης, και ο Ξησί, και ο Ίνες, και όλοι μας, έτσι. Όποιος θέλει, όλοι οι μπορεί να συμμετάσχει και να προσφέρει και να προσφέρει. Δηλαδή, σαν νεροκουβαλητής, δηλαδή, λίγα λόγια. Ο τρόπος μεθόδευσης δεν υπάρχει γέροντα. Άμα πανάει, δεν υπάρχει κανένας τρόπος μεθόδευσης, ούτε έχω γίνει. Πήγαινε κλάψει το βήμα που θα σε βάλω. Έλα. Λοιπόν, Νίκο, σε παρακαλώ. Άσε. Προσπάθησε εμάς, έτσι. Συγγνώμη. Γιατί. Έλα, τώρα. Έλα. Είναι σοβαρά μιλάει. Να μιλάμε και να έχουμε σοβαρότητα και σε αυτά που έχουμε να ξέρουμε και τι συζητάμε και τι λέμε. Όχι, δεν ξέρω, είπατε εσείς το δικαίωμα να λέγατε ότι πρόεδρε κακώς έφερε αυτά τα άτομα. Δεν τα αποφάσισα εγώ. Ποιος ήταν. Αποφάσισε ο κόσμος. Ποιος κόσμος. Που ήταν εδώ, συγκεντρωμένος. Γιατί πού έγινε το κάλεσμα. Στο εμείς και εμείς. Τι εμείς και εμείς δεν είναι εμείς και εμείς τώρα ο καθένας όπως το βλέπει. Εντάξει. Έτσι και να μην θέλει να μιλάμε ο καθένα να λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Τη θέση που πρέπει να ξέρουμε. Άλλο αυτό. Τώρα, για τα πολιτικά πρόσωπα και αυτά, ο πρόεδρος που αναφέρεται σε μένα, εγώ ο πρόεδρος, δεν μπορεί να λείπει μέσα από την. Γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί. Η Υπουργική Σκέδα είναι και ο πρόεδρος που πρέπει να μετέχει σαν στην Ομαδική Επιτροπή και δεν είναι θέμα ούτε πολιτικά πρόσωπα ούτε τίποτα. Είμαστε ο πρόεδρος και το μέλος που είναι και Γιούλη και μετέχουμε έτσι και προσωπικά. Και δεν έχει μπει θέμα ούτε πολιτικά πρόσωπα να μετέχουν ούτε τίποτα. Ωραία, και το θέτω εγώ θέμα από τη συλλογιστή και θέτω να μην. Άλλο τι θέλει εσύ να πει. Όχι το τι θέλω να πει. Το ξαναθέτω θέμα. Το θέτω. Κατάλαβε τα συγγνώμη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Και στην κοινωνική μα πρέπει να είναι γιατί δεν τη. Πολιτικά πρόσωπα με την έννοια. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Άλλο αυτό. Πολλοί πολιτικοί κάνουμε βέβαια, συμμετέχουμε. Αλλά αυτό δεν μπορεί να αποκόψει από την αρμοδιότητα το να μην μετέχουμε κάποιο και να μην ελέγχουμε. Όσον αφορά και τα τιμολόγια που είπες, όλα τα τιμολόγια ελέγχονται από εσάς. Ναι, πότε, εκ των υστέρων. Άμα δεν έχει το τιμολόγιο, πώς θα γίνει. Στη διαδικασία διαγωνισμού, ξαφνικά βρίσκεται τη σκάφη τιμολόγια και αυτέ τι θέλουμε τη διαδικασία μπροστά. Δύο λεφτά, και επειδή και εσύ τα έχει υπογράψει και να μην τα πράγματα τα οποία δεν έχει υπογράψει. Και εσύ έχει υπογράψει τιμολόγια. Φέρω σαν τιμολόγια που έχω υπογράψει. Και εσύ τα υπογράφετε τιμολόγια και υπογράφετε. Δεν έχω υπογράψει τιμολόγια. Δεν έχω υπογράψει τιμολόγια. Και όλα γίνονται, ξέρει πολύ καλά. Δεν έχω υπογράψει τιμολόγια. Και όλα γίνονται και μετά σε τιμολόγια. Και όλα η τριμερή επιτροπή έχει και τα συμφωνητικά που υπάρχουν και τα τιμολόγια που υπάρχουν και οι προσφορέ που υπάρχουν και όλα. Έτσι, η τριμερή είναι τρει επιτροπέ από τρία μέλη είσαστε. Διάφοροι. Και μετέχετε όλοι. Και σε αυτό που προλαμβάνουμε, έτσι Βασίλη. Δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά. Τώρα να μην είναι πράγματα τα οποία. Δεν θα τα βρούμε. Όχι, όχι. Δεν θα τα βρούμε. Δεν θα τα βρούμε. Κάποιο άλλο θέλει να πει κάτι. Α ξεκινήσω με το θετικό. Πρώτα απ' όλα, θέλω να καταλάβουμε καλύτερα τη διαδικασία εδώ πέρα να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι μα γίνεται. Τι είναι τα ωσπορά. Εξαρτάται και από εσά. Εχάνε την πάρτι. Λοιπόν, εγώ θέλω να καλωσορίσω την άποψη έτσι, της Σκιέδας, την επιστροφή της Σκιέδας στην πραγματικότητα όσον αφορά την πρόταση αυτή. Από την Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή, έτσι, η υπεύθυνση των ομάδων, ναι, έτσι και παρευρέθηκαν και κάποια άτομα από την προηγούμενη. Ναι, να, τόσο, κάποια άτομα, τόσο, κάποια άτομα, τι να σου πω. Τέλος πάντων. Ήρθες εσύ, ο Βασίλης και ο Γιώργος. Εγώ. Που λέω για να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Έτσι. Τι άλλο να πω, δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν. Ας το αφήνει. Όχι, και είπα στην ομιλία μου, στην πρωτολογία, ότι και ήταν και παρόν και ο Κώστας, έτσι και κάποια άλλα ακόμα από το σχεδόν και δεν ήμουν να πάρουν. Δεν ήταν, δηλαδή ήρθες και σε δάει. Φαίνεται ότι ήταν μια πρόσκληση η οποία δεν ήταν και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν. Δεν ήταν ανοιχτή για όλη την Αίγινα, δεν μπορούσαμε να καλέσουμε όλη την Αίγινα εδώ. Θα το κάνουμε μεθαύριο. Αλλά αυτό ο κόσμος... Θα πει να έχει τραυματίσει πάλι κάποιες σχέσεις. Δεν μιλάω για μένα, λέω γενικό. Μεθαύριο μην το κάνεις. Αυτό είναι δικό μας. Ναι. Μα γι' αυτό λέω. Μην το κάνεις μεθαύριο. Σε παρακαλώ.
Και εγώ σε παρακαλώ. Το συνάδελφο που μιλάει, τον Γιώργο, άσε να πάρε μετά το λόγο και μιλά. Επίσης, τώρα ας πούμε είναι λίγο άκομψο να πούμε να μην μπορεί τώρα εδώ η Κέρα να πει να είναι και ο Κρεούσης, ας πούμε. Εγώ δεν καλύστηκα. Γιατί να μην μπορεί. Όχι. Λέω, αυτό που είπα ότι μπορούν να ψηφίσουν μετά. Εγώ καθέ έπινα και μου είπα να ορίσει τώρα. Ο αντιπρόεδρος της Κέρα δεν καλύστηκα. Το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να βρεθούμε όλοι. Καλά, καλά, καλά. Λίγο, άσε. Δεν μπορούμε να καλύσουμε. Το πιστεύουμε να καλυστεί. Από πού καθοδηγούνται αυτές οι κινήσεις, ποια είναι, ποιο είναι το που καθοδηγεί τις κινήσεις. Εάν έχεις κάτι, εγώ δεν έχω να το πεις. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα από το μεμπτό. Εννοώ δυστυχώς ότι δεν υπάρχει τίποτα από το μεμπτό. Να μην πω τη λέξη που μου έρχεται πρώτη. Αυτό εννοώ, ότι δεν υπάρχει τίποτα από το μεμπτό. Αυτό. Και σκόπιμα που πολιτεύω. Αυτό εννοώ. Μπορείς να σκέφτομαι μετά να υπάρξει κάτι με αυτό. Το διαπίτσα στην Ιούλη. Τώρα πέρσι όλοι διασκεδάζαμε. Εγώ με τη Μάρθα μαζεύαμε τα χρήματα από το περίπτερο. Το κάνω το ίδιο, το ξέρω. Το γνωρίζεις και ροποδί. Μία, δεν μπορούσες να πεις κάτι, έχουμε μία συγκέντρωση στην Κέντρα για το Φιστίκι Φέστ. Ήταν μια φάουλ διαδικασία. Όλη διαδικασία είναι φάουλ. Είναι σημαντική παράδειγμα. Όλη διαδικασία είναι φάουλ. Όλα τα μέλη τα 11 που είμαστε στην ΚΕΔΑ, σε αυτές τις επιτροπές που έχει ο Βαλεντίκος, να μπει ένα άτομο της ΚΕΔΑ, ένα μέλος της ΚΕΔΑ δίπλα. Εγώ θα είσαστε. Η διαδικασία μέσα από την ΚΕΔΑ μπορεί ο Γιάννης να λέγει την γνώμη. Κάτι άλλο. Μα θα μπορεί και εγώ δεν αρνούμαι να βοηθήσω κάτω συγκεκριμένα. Δεν το αποκλείω με αυτό, γιατί